Η ερώτηση προς τον κύριο Πολάκη λοιπόν έχει υποβληθεί, είναι με αριθμό 344, 16 πρώτου 17, επίκαιρη και αυτή της βουλευτού Β' Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας, κυρίας Κατερίνης Παπακώστα Σιδηροπούλου, σχετικά με τη δυσαρέσκεια των πολιτών με τον ΕΟΠΗ και τη δημόσια φροντίδα υγείας. Κυρία Παπακώστα, σε αυτό το παντελώς γενικό θέμα, για να δω τι θα πείτε σε δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου μόνο να χρησιμοποιήσω, να αξιοποιήσω λίγο από το χρόνο μου σε σχέση με την ώρα του Πρωθυπουργού και την προσπάθεια απαξίωσης μιας μεγάλης παράταξης της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με τα ζητήματα της διαφθοράς. Έχω να κάνω την εξής δήλωση ως βουλευτής αυτής της ιστορικής παράταξης. Τη Νέα Δημοκρατία, κυρία Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι, είναι ένα κόμμα αρχών που στερέωσε με ισχυρές βάσεις και με ισχυρά θεμέλια τη δημοκρατία στη χώρα. Η Νέα Δημοκρατία στους κόλπους της είχε και έχει προσωπικότητες και πολιτική παρακαταθήκη και στο πολιτικό της DNA τις αρχές και τις αξίες του Κωνσταντίνου Καραμαλή, του Κωνσταντίνου Τσάτσου, του Αβέροφ, του Ευάγγελου Αβέροφ. Και εν πάση περιπτώσει η διαφάνεια αποτελεί κορονίδα στον αξιακό κώδικα της Νέας Δημοκρατίας. Εκείνο λοιπόν το λέω αυτό γιατί ο κύριος Πρωθυπουργός δυστυχώς προσπάθησε να πει ότι οι συμπεριφορές που μπορεί να υπάρχουν στο κράτος από στελέχη κάθε πλευρά στη διακυβέρνηση τις απίθυνε περίπου ως μορφή στη Νέα Δημοκρατία. Όχι, αυτό είναι πολιτικό unfair και έχω να πω ότι οι κυβερνήσεις κατά τον Αριστοτέλη δεν σπηλώνουν ή δεν επιχειρούν να κάνουν διαφάνεια σε βάρος των πολιτικών τους αντιπάλων, διότι σε αυτή την περίπτωση, λέει ο Αριστοτέλης, η εμπάθεια αυτών που ανεβαίνουν στην εξουσία φέρνει την καταστροφή. Γι' αυτό, επειδή είμαστε νομικοί εμείς οι δύο, κυρία Πρόεδρε, σας λέω ότι ο νόμος είναι λογική χωρίς εμπάθεια. Τα θεσμικά όργανα οφείλουν να κάνουν τη δουλειά, στο κράτος δηλαδή, για την απονομή των φαινομένων της δικαιοσύνης και για την καταχώρηση των φαινομένων της διαφθοράς και όχι εκάστοτε κυβερνήσεις. Για την ερώτηση που είπατε ότι είναι πολύ γενική, είναι πολύ ειδική, κυρία Πρόεδρε. Πιστέψτε με, και είναι πάρα πολύ ειδική. Και εγώ θέλησα να ρωτήσω από 16 Ιανουαρίου, σήμερα πόσο έχουμε, δείτε είμαστε στο Φεβρουάριο, θέλησα να ρωτήσω με βάση μία έρευνα την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας κατά πόσο έχει μοιράσει τις αρμοδιότητες της. Δεν είναι δικό μου το θέμα αυτό. Είναι θέμα του κυρίου Πρωθυπουργού. Εάν ταυτίζονται οι απόψεις της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου διά των υπηρεσιών του Υπουργείου, διά του οργανισμού του Υπουργείου που είναι επιφορτισμένος να ελέγξει την έρευνα που λέει ότι οι πολίτες, και μάλιστα σε ποσοστά τα οποία είναι πρωτοφανή, εάν οι υπηρεσίες του Υπουργείου ταυτίζονται με την έρευνα αυτή, εάν έχουν πει στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας ότι πράγματι δεν πάει καλά η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται στους βαρύτατα φορολογούμενους πολίτες, πολίτες πληρώνουν βαρύς φόρους και σήμερα πληρώνουν πιο βαρύς φόρους για να έχουν ποιοτικές υπηρεσίες, εάν οι υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας ταυτίζονται με αυτή την αντίληψη και εάν συμπίπτουν τα στοιχεία της έρευνας με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Υγείας, εάν οι ελλείψεις οι οποίες επισημαίνονται και στις ειδικότητες και στην παροχή των υπηρεσιών είναι, ταυτίζονται με τις διαπιστώσεις των υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και αν απασχολεί την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και δίνει την εντολή στο να αναβαθμιστούν οι υπηρεσίες που πρέπει να παρέχονται μέσα από τις δομές του παιδί ώστε να απευθύνονται περισσότεροι πολίτες όπως το Σύνταγμα και ο νόμος ορίζει να απευθύνονται σε αυτές, όπως και στα εξωτερικά ιατρία των νοσοκομείων. Και εδώ θέλω να κάνω μια ακόμη επισήμανση. Η Νέα Δημοκρατία, κυρία Πρόεδρε, και κλείνω με αυτό την πρωτολογία μου, η Νέα Δημοκρατία έχει ένα δοξιάδη, ο οποίος δοξιάδης είναι ο πρώτος μετά τη μεταπολίτευση, ο οποίος προσπάθησε να εγκαταστήσει αυτό που ονομάζουμε Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ας μη μας λέει λοιπόν ο κύριος Πρωθυπουργός, διότι μας αδικεί, ότι κοπτόμεθα για την υγεία. Κοπτόμεθα για οτιδήποτε αφορά το υπέρτερο αγαθό σε μια κοινωνία, σε μια δημοκρατία που είναι η υγεία και το οποίο το πληρώνει, όπως είπα προηγουμένως, βαρύτατο φορολογούμενος πολίτης και γι' αυτό ερωτώ. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για 3 λεπτά. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Την ίδια απορία με εσάς είχα και εγώ, κυρία Πρόεδρε. Κύριε Παπακώστα, καλώς ορίσατε στον πλανήτη Γη και στη χώρα Ελλάδα. Αυτή η έρευνα που επικαλείστε
η οποία δεν γκομίζει καμία γλάφκα εις Αθήνας, έτσι. Δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη σας, ότι έγινε μετά από το καταστροφικό σας πέρασμα και κάποιων υπουργών που ήταν πριν εδώ και προκαλούσαν και σκοτίνιαζε και όψη τους όταν ακούσαν αυτά που λέγει ο Πρωθυπουργός. Μετά το καταστροφικό σας πέρασμα, την προηγούμενη, την πρώτη μνημονιακή πενταετία από το σώμα της πρωτοβάθμιας περίθαψης. Μήπως δεν ξέρετε, κυρία Παπακώστα, και ως παλιά κοινοβουλευτικός, ότι το 2013 ο κύριος Γεωργιάδης, ο αντιπρόεδρος του κόμματός σας, έδιωξε σε ένα βράδυ 2.500 ανθρώπους από την πρωτοβάθμια περίθαλψη. Και μου κάνετε εδώ την ερώτηση ότι είναι δυσαρεστημένος ο κόσμος γιατί επισκέπτεται κατά 30%, το 50% ιδιώτη γιατρό, το 30% εξωτερικά ιατρία νοσοκομείων και μόλις το 18% θα αναζητήσει περίθαλψη δομές στον παιδί. Δεν το ξέρετε, θέλατε την έρευνα να το δείτε. Όταν, ας πούμε, από κάποιες δομές υπήρχαν 200 άτομα και μείναν 60, τι να πάνε να κάνουν οι άνθρωποι εκεί δηλαδή. Και ρωτάτε εσείς που καταστρέψατε εμάς που πάμε να τα ανατάξουμε. Εδώ και 1,5 χρόνο αγωνιωδώς. Λοιπόν, αν δεν έχετε ενημερωθεί, να σας ενημερώσω ότι εδώ και 1,5 χρόνο έχουν διοριστεί πάρα πολλοί γιατροί, είτε επικουρικοί, είτε μόνιμοι, είτε με οποιαδήποτε και άλλη εργασιακή σχέση και μέσω ΚΕΛΠΝΟ και ακόμα και με δελτίο παροχής υπηρεσιών εκεί που υπάρχει ανάγκη, προκειμένου να καλύψουμε και να αρχίσουμε να στελεχώνουμε δομές των παιδί που καταστρέψατε τα προηγούμενα χρόνια. Δεύτερο, να σας πω μερικά παραδείγματα, ότι για παράδειγμα πριν από λίγο καιρό, και ας μην το είπαν τα ΜΜΕ, εγκαινιάστηκε στον Πειραιά η μονάδα παιδί στο κτίριο του οίκου Ναύτου με 90 γιατρούς, με πολλές ειδικότητες, το οποίο βλέπει 1.000 άτομα καθημερινά, εξοικονόμησε 540.000 ευρώ από ενίκεια μόνο τριών δομών που ήταν άδειοι, που τις αφήσατε άδειους σκελετούς, και καθημερινά όλο ένα και περισσότερος κόσμος εμπιστεύεται αυτή τη δομή σαν πρωτοβάθμια περίθαλψη. Να σας ενημερώσω, αν δεν το έχετε δει, ότι κάναμε μια τεράστια αναπροσαρμογή των χρημάτων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 140 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν για να υπάρξει πραγματικά πλέον στη χώρα μας πρωτοβάθμια περίθαψη με τις τοπικές μονάδες υγείας σε 65 αστικές περιοχές με 250 δομές και που θα καλύψουν 2.300.000 αστικού πληθυσμού. Αυτά τα φλιναθήματα και τα αριστοτεχνικά που είπατε προηγουμένως, ωραία ακούγονται, μόνο που δεν κάνετε τίποτα από αυτά, ξέρετε. Και δεν πέσατε από τον ουρανό, ή κυβερνούσατε τα προηγούμενα χρόνια. Λοιπόν, επίσης, στις 2.000 θέσεις των μόνιμων γιατρών που προκυρήσονται φέτος, περίπου 300 με 400 θα κατευθυνθούν στις μονάδες παιδί που διαλύσατε, για να μπορέσει να επανέλθει και ένας κόσμος από αυτούς που διώξατε. Το σχέδιο για την πρωτοβάθμια που ανέφερα πριν περιλαμβάνει 3.100 άτομα προσωπικό, το οποίο θα αρχίσει να αναπτύσσεται από το Μάη και μετά σε όλη τη χώρα. Γιατί 19 φορές έχετε εξαγγείλει οι προηγούμενες κυβερνήσεις την ύπαρξη, την δημιουργία της πρωτοβάθμιας. Αλλά ποτέ δεν τη δημιουργήσατε αυτή την πρωτοβάθμια, γιατί είχατε συνειδητή επιλογή να σπρώξετε τον κόσμο με την πολιτική προς τον ιδιωτικό τομέα. Και μια κουβέντα για αυτό που αναφέρατε με τις συμβάσεις των γιατρών του ΕΟΠΗ. Οι συμβάσεις των γιατρών του ΕΟΠΗ που υπάρχουν σήμερα είναι οι 5.500 που κληρονόμησε ο ΕΟΠΗ από τους συμβασιούχους των προηγούμενων ταμείων, όταν δημιουργήθηκε σε ένα βράδυ και που ακόμα δεν έχει οργανισμό. Τώρα τον φτιάξαμε εμείς τον οργανισμό. Και βέβαια σε συνδυασμό με τις θέσεις που θα δημιουργηθούν από τις τοπικές μονάδες υγείας, θα είναι και ο σχεδιασμός για το πόσους γιατρούς θα συμβληθεί ο ΕΟΠΗ. Και στα σχέδια που έχουμε θα συμβληθούν περισσότεροι, και στο βαθμό που ένας κόσμος θα απορροφάται από τις δημόσιες δομές που θα δημιουργούνται, θα μειώνεται η ανάγκη του να έχει συμβεβλημένους γιατρούς ο ΕΟΠΗ αργότερα, που πρέπει σήμερα να τους έχει για να καλύψει ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού ανά την επικράτεια. Αυτά σε πρώτη φάση και προσπαθώντας να καταλάβω τι ακριβώς εννοούσατε με την ερώτηση. Παπακώστα, για τη δευτερολογία. Κύριε Πρόεδρε, το
η αποστροφή του λόγου του καθήλυνα αρμοδίου υπουργού περί καλωσορίσματος στον πλανήτη Γη προφανώς είναι εν τη ρήμη του λόγου του από μονομαχίες που έχει επιλέξει προνομιακά να κάνει με άλλους συναδέλφους μου για το Θεαθήνε. Επί της ουσίας όμως της πολιτικής για την υγεία με μένα θα παρακαλούσα ο κύριος υπουργός να είναι επί της ουσίας και κοινοβουλευτικά να λειτουργεί δεοντολογικά και όπως πρέπει, διότι τον βγάζω έξω από τα νερά του. Θέλω λοιπόν να σας πω το εξής. Αυτό που είπατε ότι δήθεν υπήρξε καταστροφή και έφυγαν οι γιατροί, να σας πω ότι το ακριβές στοιχείο, γιατί να μάθετε να μιλάτε με ακρίβεια. Εγώ δεν έχω κατηγορηθεί ποτέ ότι υπήρξαν ακριβείς ή άδικοι ή ότι εστόχευσα πολιτικά σε προσωπικό επίπεδο συναδέλφους μου. Αλλά περιμένω απαντήσεις, αυτός είναι ο ρόλος μου, διότι ο πολίτης, επαναλαμβάνω, ο οποίος πληρώνει βαρύτατους φόρους επί των ημερών σας, βαρύτερους από κάθε άλλη προηγούμενη κυβερνητική περίοδο, έχει απέτηση τουλάχιστον στην υγεία να μην λέτε πολλά, αλλά να κάνετε περισσότερα. Διότι έλεγε ο Θουκυδίδης στον επιτάφιο, βλέπουμε τα λόγια τους και ακούμε τα έργα τους. Εξηγούμε. Είπατε ότι έφυγαν οι γιατροί. Οι γιατροί οι οποίοι αυτό που λέτε αφορούσε στους γιατρούς του ΙΚΑ και όχι στους γιατρούς του ΕΣΥ. Το 2014 παραπροσλήφθηκαν 2.500 στο πλαίσιο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και οι υπόλοιποι έκαναν συμβάσεις. Αυτό για την αποκατάσταση μιας καραμέλας η οποία δεν πουλάει σε αυτούς που ξέρουν. Αυτοί που είναι άσχετοι μπορείτε να τα λέτε. Δεν σας αδικώ, αφού πιάνουν καλώς τα λέτε. Σε μένα δεν θα τα λέτε. Το δεύτερο που θέλω να σας πω είναι ότι δεν μπορεί να ερωτώνται οι πολίτες και να αποκαλύπτεται από την έρευνα. Και εγώ σας ρώτησα ότι το 50% πηγαίνει σε ιδιώτη γιατρό και πληρώνει φόρους και πληρώνει και ιδιώτη γιατρό. Εσείς προηγουμένως είπατε εδώ ότι στρέφουμε εμείς ή προσπαθήσαμε εμείς να στρέψουμε τους πολίτες στην ιδιωτική υγεία. Εσείς τους στρέφετε αφού το 50% και πληρώνει τους βαρύς φόρους και απευθύνεται σε ιδιώτη γιατρό γιατί δεν του δίνετε τη δυνατότητα με την ανικανότητά σας, την πολιτική, να έχει δημόσιο γιατρό που τον εξυπηρετήσει. Και εξηγούμε, κυρία Πρόεδρε, πώς είναι δυνατόν να μιλάτε ότι δεν θέλουμε εμείς την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας την ώρα που επί 2 χρόνια πόσους ανασχηματισμούς έχει κάνει ο κύριος Πρωθυπουργός, έχουν περάσει επανειλημμένες διαδοχικές πολιτικές ηγεσίες στο Υπουργείο Υγείας που ούτε μία δεν έχει ασχοληθεί σοβαρά με την εφαρμογή της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας την οποία σας τη δώσαμε έτοιμη και καλείστε να την υλοποιήσετε. Μετά από 2 χρόνια και πλέον δεν υπάρχει πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στη χώρα και αυτό είναι έργο των δικών σας κυβερνήσεων. Πώς είναι δυνατόν για την ειδική αγωγή να φέρνετε μέσα στις γιορτές, κυρία Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι και οι πολίτες που μας ακούν, να φέρνετε ρύθμιση, η οποία στη φιλοσοφία της είναι σωστή, εμείς την είχαμε ετοιμάσει. Κανείς δεν συζητά ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρε, ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει κλειστός προϋπολογισμός, ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει νοικοκύρεμα στις δαπάνες, ότι δεν θα πρέπει να γίνεται πάρτι. Κανείς δεν το συζητά, είμαστε σύμφωνοι σε αυτό. Σε εκείνο στο οποίο διαφωνούμε και διαφωνώ προσωπικά είναι ότι δεν μπορείτε στο πλαίσιο ενός κλειστού προϋπολογισμού να μην κάνετε προτεραιοποίηση. Δεν μπορεί να πετάτε την ειδική αγωγή όπου δεν υπάρχει καμία δημόσια δομή στη χώρα και 2 χρόνια δεν έχετε κάνει τίποτα γι' αυτό. Εμείς σας ετοιμάσαμε το νομοσχέδιο στο Υπουργείο Παιδείας για την ειδική αγωγή. Το βρήκατε έτοιμο. Εμείς σας ετοιμάσαμε για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, σας το σερβίραμε και ήσταν ικανοί να το οργανώσετε και να το προσφέρετε στους πολίτες που φορολογούνται. Για την ειδική αγωγή οφείλετε, κύριε Υπουργέ, στο σύνολό σας η πολιτική ηγεσία, να κάνετε διαβούλευση που δεν κάνατε με τους γονείς, με τους παρόχους και με το Υπουργείο, έτσι ώστε να δώσετε μία λύση, διότι σας λέω ένα πράγμα, ότι δεν έχετε κανένα δικαίωμα, όπως και να το δείτε, όποια οπτική και να έχετε, κανένα απολύτως δικαίωμα να στερήσετε τις θεραπείες από παιδιά τα οποία έχουν το δικαίωμα να τις λαμβάνουν από τον ΕΟΠΗ και δεν μπορείτε να βάλετε τους γονείς σε περιπέτειες επειδή εσείς ασχολείστε περί άλλων και επειδή σας αρέσει να μιλάτε για ισχυρή χρηματοδότηση την ώρα που περικόπτετε, βάζετε clawback, βάζετε κόφτη στον ΕΟΠΗ. Ποια ισχυρή χρηματοδότηση? Για πείτε μου λίγο. Να έρθετε μία μέρα εδώ να απαντήσετε επί της ουσίας και να συνεννοηθούμε. Και να σταματήσετε παρακαλώ πολύ αυτές τις ατάκες και το πινκ-πονκ που κάνετε με άλλους συναδέλφους που εμένα δεν με αφορούν και δεν με αφορούσαν ποτέ. Και δεν είναι του στυλ μου, ξέρετε. Σας λέω ότι αυτό που κάνετε, για να σας το αποδείξω με την Επιστημονική Επιτροπή, είναι σωστό. Αλλά τι αποδεικνύει αυτό που σας έλεγα προηγουμένως. Κάνετε κάτι σωστό,
εκ των υστέρων, αφού προηγουμένως έχετε κάνει λάθος. Ποιο ήταν το λάθος σας? Ότι τότε που έπρεπε να διορθώσετε το ζήτημα, δεν το κάνατε. Έρχεστε τώρα άρον-άρον με την Επιστημονική Επιτροπή να καλύψετε το έλλειμμα και το κενό, αφού προηγουμένως έγινε το λάθος. Σε κάποιους κόστησε, σε κάποιες οικογένειες έχει δημιουργήσει αγωνία και δεν κοιμούνται πώς θα ξημερώσουν τα παιδιά τους για την ειδική αγωγή, για τους λογοθεραπευτές, για τα αναπηρικά μαξίδια, για μια σειρά υπηρεσιών. Σε κάποιους κοστίζει σε χρήμα και σε χρόνο. Σε εσάς προφανώς δεν κοστίζει, γι' αυτό σας αρέσει να επιδίδεστε σε άλλου είδους μονομαχίες, οι οποίες όμως τίποτα δεν προσφέρουν στις οικογένειες οι οποίες λένε ότι πληρώνω τους φόρους μου και δεν παίρνω υπηρεσίες από το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και σήμερα δεν θα έρχεστε να μας λέτε εδώ. Ελάτε, κυρία Παπακώστα, έχετε κάνει πολύ υπέρβαση. Τελείωσα, κυρία Πρόεδρε. Δεν θα λέτε ότι δεν κυβερνάμε εμείς, κύριε Πολάκη. Εγώ, αν στο Υπουργείο το 2014 που ήμουν, αισθανόμουν ότι δεν παίρνω εγώ τις αποφάσεις, θα είχα παραιτηθεί. Παραιτηθείτε αφού δεν κυβερνάτε εσείς. Ή πείτε μας ποια είναι η αόρατο σχήρ που, εν πάση περιπτώσει, σας οδηγεί να κάνετε τέτοιου είδους αβλεψίες, οι οποίες κοστίζουν βαρύτατα στο υπέρτατο αγαθό της υγείας. Για αυτά να μας μιλήσετε. Για τις ματινάδες, εγώ θεωρώ ότι έχετε τα πρωτεία, γιατί η Κρήτη είναι μια περιοχή της χώρας που την αγαπώ πολύ. Και σέβομαι πάρα πολύ τις ματινάδες του κριτικού λαού, διότι είναι μέσα στην γνήσια κριτική ελληνική παράδοση. Αυτά όμως το γλέντι. Εδώ ο ελληνικός λαός δεν γλεντάει. Κλαίει, κύριε Πολάκη. Και οφείλετε πάνω σε αυτά τα θέματα να σκύψετε. Και αυτό σας ζητώ να κάνετε. Ελάτε, κύριε Υπουργέ, 3 λεπτά σας παρακαλώ. Καταλαβαίνω την ανάγκη της κυρίας Παπακώστα να επιβεβαιώσει την θέση που της έδωσε ο πρόεδρος της κόμματός της περί αναπληρωτού τομεάρχης υγείας και κάτι πρέπει να επιδείξουμε. Λοιπόν, όσο αφορά την ειδική αγωγή, θα απαντήσω αναλυτικά στην ερώτηση που θα γίνει μετά. Τα σπαραξικάρδια κλάματα σε σχέση με κάποια πράγματα είναι τόσο υποκριτικά, κυρία Παπακώστα, όσο δεν συμμαζεύεται. Και λέτε και ψέματα. Διώξατε, και μην το κρύβετε αυτό, και μην μου λέτε εμένα ότι μιλάτε με στοιχεία, γιατί αν ένας μιλάει με στοιχεία, είμαι εγώ. Διώξατε σε ένα βράδυ 2.500 γιατρούς εκτός του συστήματος των ιατρείων του ΙΚΑΕΟΠΗ. Κάποιοι από αυτούς έκαναν σύμβαση με τον ΕΟΠΗ. Η συμβάση που έχει ο ΕΟΠΗ σήμερα, η συντριπτική του πλειοψηφία, έρχεται από τους συμβεβλημένους γιατρούς του ΟΠΑΔ. Να μην λέτε ψέματα. Αυτό το πράγμα έχει γίνει. Τώρα, για τα υπόλοιπα, τι να σας απαντήσω. Νομίζω απάντησα στην πρωτομιλία. Όσο αφορά την ειδική αγωγή, θα δώσω αναλυτική απάντηση στον κύριο Νικολόπουλο, που έχει ρωτήσει συγκεκριμένα επί του θέματος, γιατί εσείς εδώ ρωτήσατε μία αοριστολογία, δηλαδή μία έρευνα, η οποία υποτίθεται καταγράφει το τι συμβαίνει σήμερα μετά τη μνημονιακή καταστροφή την οποία κάνατε στη χώρα τα προηγούμενα χρόνια. Και επειδή, ναι, καλώς ορίσατε στον πλανήτη Γη, κυρία Παπακώστα, γιατί μιλάτε για κάποια πράγματα τα οποία, δηλαδή τη δεκαετία του 90, τη δεκαετία του 2000, στην πρωτοβάθμια η πλειοψηφία των πολιτών πού πήγαινε, κυρία Παπακώστα, και δεν κυβέρναγε ο ΣΥΡΙΖΑ τότε. Και παρότι υπήρχαν και ιατρία του ΙΚΑ τότε με παραπάνω γιατρούς από τη σήμερα. Αλλά τις 5.000 αφήσατε 2.500. Άρα θα πάνε περισσότεροι παρά έξω. Ποιος το έκανε αυτό. Εσείς το κάνατε. Και έρχεστε εδώ τώρα, λες και γεννηθήκατε από παρθενογένεση και λέτε «Πάπα Παναγία μου, τι λέει η μελέτη». Εσείς τα φτιάξατε, κυρία Παπακώστα. Είστε και προσωπικά υπεύθυνοι, διότι περάσατε και από θέση ευθύνης. Μπορείτε να μου πείτε ένα πράγμα που να σας θυμάμαι με το πέρασμά σας από το Υπουργείο Υγείας? Τι κάνατε? Γιατί δεν μου έρχεται κάτι? Γιατί για κάποιους υπουργούς παλιότερα, έτσι, γιατί για κάποιους υπουργούς παλιότερα μπορεί να θυμηθούμε και 2-3 θετικά πράγματα που κάναμε. Από σας έχουμε να θυμόμαστε τίποτα? Πέρασμα και καταστροφή έχουμε. Λοιπόν, δεν έχω να απαντήσω τίποτα άλλο, νομίζω τελειώνουμε. Κυρία Παπακώστα, πήρατε το διπλάσιο χρόνο. Τώρα σε αυτή τη διαδικασία δεν υπάρχουν προσωπικά. Δεν υπάρχουν. Λοιπόν. Κοινοβούλιο. Είναι ολομέλεια θεωρείται, αλλά... είναι κοινοβουλευτικός έλεγχος. Ναι.
ότι ο έλεγχος δεν μπορεί να επιτρέπει σε κανέναν υπουργό, ο οποίος δεν έχει να απαντήσει επί της ουσίας απολύτως τίποτα, να εξαπολύει. Κύριε Παπακώστα, πήρατε το λόγο χωρίς να σας το δώσω. Απλώς, κυρία Πρόεδρε, έχει μια άποψη, πολιτική υπουργό, κριτική, βέβαια, κάνει ό,τι θέλει. Απαντώ λοιπόν σε αυτό που με ρώτησε, όσο με αφορά. Δεν υπάρχει. Μα δεν υπάρχει διαδικασία διαλόγου σε αυτή τη. Είναι μια ερώτηση, απαντήσατε τελείω. Λοιπόν, σε αυτό το στάδιο αφήστε, κυρία Παπακώστα, μην με φέρετε σε δύσκολη θέση τώρα και φωνάζουμε δύο γυναίκες, δεν έχει νόημα. Λοιπόν, θα διαβάσω.